Η αλλαγή του συστήματος μοριοδότησης με το οποίο χορηγούνται οι άδειες σε παραγωγούς πολίτες στις λαϊκές αγορές, η δυνατότητα του παραγωγού να μετατρέψει την άδειά του σε επαγγελματική, η υποχρέωση κάθε επαγγελματία να εισάγει μέχρι τις 8 το πρωί στην πλατφόρμα ή καταναλωτής την τιμή εκκίνησης των προϊόντων που διαθέτει καθώς και την ποσότητα, είναι ζητήματα που απασχόλησαν το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεων των φορέων που είχαν κληθεί σε ακρόαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου. Ενώ να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επί της αρχής κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή της Βουλής. Το νέο νομοσχέδιο βρίσκει αντίθετους τους έμπορους αλλά και παραγωγούς της λαϊκής αγοράς της Καβάλας, οι οποίοι θα προβούν σε κινητοποίηση την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, το ξαναπαναφέρουν. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ οδυνηρό για τους επαγγελματίες και για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών. Να ξεκινήσουμε με κάποια άρθρα, επαναφέρουν ασφαλιστική φορολογική, δημιουργούν κάποιες οδούς τέτοιους ώστε να διώχνουν ουσιαστικά τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες μέσα από το χώρο της λαϊκής, κάνοντας κάποιες προκηρύξεις ουσιαστικά και βγάζοντας σε προκήρυξη δηλαδή τα μέρη των εμπόρων. Και άλλα πολλά άρθρα τα οποία ουσιαστικά αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στον χώρο των λαϊκών αγορών. Αυτό που ζητάμε εμείς λοιπόν και μέσω και της πανελλαδικής απεργίας η οποία γίνεται τη Δευτέρα είναι η άρση αυτού του νομοσχεδίου και η συζήτηση εκ νέου από την αρχή πάνω σε πάρα πολλά άρθρα. Και το κυριότερο είναι ότι δίνει τη δυνατότητα με μια πολύ απλή υπουργική απόφαση από τον εκάστοτε υπουργό πάνω σε 16 πολύ σημαντικά άρθρα που αφορούν τις λαϊκές και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών να τα παίρνουν με μια πολύ απλή απόφαση, υπουργική απόφαση, χωρίς να περνάει καν από την Βουλή ή χωρίς να παίρνει τις απόψεις των καθήδων αρμοδίων που είμαστε εμείς. Κύριε Ιωαννίδη, εγώ επειδή είμαι λίγο αυτό που λένε ζυζάνιο των ρεπορτάζ, θέλω να ακούω εσάς, αλλά παράλληλα θέλω να κάνω και ερωτήματα τα οποία θέλω να πάρω μια απάντηση. Εσείς είστε αντίθετος, και όταν λέω εσείς είναι με εψιλονγιώτα το εσείς, δηλαδή όλοι, είστε αντίθετος στο να μπει μια τάξη, μια κατάσταση τέτοια που να βοηθάει να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Βάζει την ασφαλιστική και την φορολογική ενημερότητα για να θεωρήσω την άδειά μου. Για να συνεχίσω δηλαδή αύριο το πρωί εγώ, θεωρώντας την άδειά μου, να έχω τη συνέχεια για τη δουλειά μου, για το ψωμί της οικογένειάς μου. Εγώ ρωτώ, μετά από μια δεκαετή, δεκαετή μνημόνιο το οποίο έχει περάσει η χώρα, μετά από ένα δίχρονο με τον κορονοϊό, αποτέλεσμα που έχουμε σαν επαγγελματίες και μετά από 6 μήνες που είμαστε κλειστοί και πήγαμε και 50-50. Ναι. Δεν είναι λοιπόν ευκολονόητο αλλά και καθόλου δύσκολο κάποιος επαγγελματίας ή κάποιος παραγωγός να μην μπόρεσε να τα απεξέλθει και να έχει ένα πρόβλημα με την ασφαλιστική του ή τη φορολογική του ενημερότητα. Βεβαίως. Ρωτώ, πρέπει να το πετάξουμε στον Κεάδα? Είναι μια ερώτηση η οποία δεν σηκώνει απάντηση, είναι δεδομένη. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, μισό λεπτό. Ναι. Δείχνει το δικαίωμα σε έναν παραγωγό να γίνει έμπορας. Ναι. Ποια είναι η λειτουργία της λαϊκής αγοράς? Πού ανταποκρίνει τη λαϊκή αγορά, σε ποιους ανταποκρίνει τη λαϊκή αγορά? Στους καταναλωτές. Ήδη έχει περάσει από διαβούλευση, τη Δευτέρα είναι προς ψήφιση. Πραγματικά ένα τραγικό νομοσχέδιο για εμάς παραγωγούς και όχι μόνο. Έτσι περιληπτικά να σας πω ότι ξεκινάει με προκηρύξεις θέσεων. Ξαφνικά θα έχει κάθε χρόνο για τους παραγωγούς και κάθε 5 χρόνια για τους υπόλοιπους κλάδους μέσα στη λαϊκή. Για τους παραγωγούς θα είναι κάθε ένα χρόνο, για τους υπόλοιπους κλάδους θα είναι 5 χρόνια. Θα είναι με μοριοδότηση. Θα μπορούν να μπουν νέοι που ξεκινάνε τώρα το επάγγελμα με πολλά περισσότερα μόρια από ό,τι έχουμε εμείς που είμαστε 20 και 30 και 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Άρα αυτό από μόνο του τα λέει όλα, ότι δεν έχουμε αύριο. Σίγουρα θα μείνει πάρα πολλοί κόσμος άνεργος. Επίσης, ένα άλλο που είναι μέσα στον νόμο, στο νομοσχέδιο, είναι η πλατφόρμα καταναλωτή. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να γίνει αυτό. Να ερχόμαστε κάθε πρωί εδώ και να ανεβάζουμε στο ίντερνετ και τις τιμές και την ποσότητα, τα προϊόντα. Φανταστείτε ότι εδώ υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, αρκετά μεγάλη σε ηλικία, δεν έχουν καν ένα smartphone ή ένα tablet, δεν ξέρουν να τα χειρίζονται. Και πόσο μάλλον οι ηλικίες που κατεβαίνουν μέσα στη λαϊκή να ψωνίσουν, πόσο γνωρίζουν από αυτό, ώστε να μπορούν να δουν
τις τιμές και να κατέβουν να βρουν το συγκεκριμένο παραγωγό για να ψωνίσουν. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Να φανταστείτε ότι αυτό μέχρι σήμερα συνέβαινε μόνο σε σούπερ μάρκετ που κάνουν τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Να θέσω ένα εύλογο ερώτημα. Τι είναι αυτό που εσάς θα σας δυσκολέψει να διεκδικήσετε και πάλι τον συγκεκριμένο πάγκο, ένας άλλος συνάδελφος κτλ. Τι είναι αυτό, δηλαδή πιστεύετε ότι κάποιοι θα δώσουν περισσότερα χρήματα? Κοιτάξτε, θα... ναι. Ένας νέος από 20 μέχρι 30 ετών έχει 20 μόρια. Συν αν έχει ένα πτυχίο πανεπιστημίου ή κάποια σχολής, θα έχει άλλα συν 20 μόρια, 40 μόρια. Ένας παραγωγός σε ηλικία από 30 μέχρι 40 θα έχει 15 μόρια μόνο. Και ένας παραγωγός από 40 και άνω θα έχει μόνο 5 μόρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί ένας παραγωγός που ήδη είναι 20-30 χρόνια στη λαϊκή και είναι άνω των 40 ετών, θα μπορεί να διεκδικήσει το μέρος. Ναι, αλλά δεν ακούγεται λίγο οξύμορο τώρα ένας που έχει πτυχία πανεπιστημίου να διεκδικήσει μια θέση στη λαϊκή? Ακούγεται οξύμορο όντως, αλλά σκεφτείτε την ανεργία που υπάρχει. Ναι. Και σίγουρα υπάρχουν και παιδιά που έχουν σπουδάσει και μπράβο τους, αλλά οι γονείς τους είναι παραγωγή. Ή παραγωγή λαϊκών αγορών ή παραγωγή με μονοκαλλιέργεια σαν όλη την καβάλα. Αυτό αύριο θα μπορεί να μπει στη λαϊκή και καλά θα κάνει να μπει, αλλά να μπει όπως μπήκα εγώ, όπως μπήκαν όλοι οι παραγωγοί, να ξεκινήσει από το μηδέν. Ξαφνικά, σε κινητοποιήσεις. Ναι, θα προβούμε σε κινητοποιήσεις. Δηλαδή. Τη Δευτέρα δεν θα πάει κανείς παραγωγός σε καμία λαϊκή του νομού και 10.30 το πρωί θα έχουμε συγκέντρωση εδώ στο χώρο της λαϊκής και συλλαλητήριο στην παραλιακή.